ακούμε τώρα για τη Λένη Μενεχάκη, η οποία επέστρεψε στην. Ναι. Εσύ τις ξέρεις όλες, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέμε όλες, όλες από την αρχή της καριέρας. Εσύ είναι μικρό κορίτσι, είναι γέννητο ακόμη. Όπω. Για πες μας λοιπόν για τη Λένη Μενεχάκη. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Επειδή αυτό το καιρό γυρίζω για το βιβλίο και δεν είναι δικαιολογία, θα σου πω βέβαια. Όχι, θα σου δεν απαντήσω. Είναι δικαιολογία. Γυρίζω για το βιβλίο και το πνεύμα μου και το μυαλό μου είναι σε αυτά τα ωραία λόγια που ακούω για το βιβλίο. Δηλαδή, πήγα στον Βόλο, στη Λάρισα τώρα τελευταία και άκουσα από πανεπιστημιακούς ανθρώπους να μιλάνε για μένα τόσο όμορφα και απορροφήθηκα εκεί. Και γι' αυτό έβαλε και λίγα στολίδια σήμερα. Ξέρεις, γιατί για μένα αυτό είναι πολύ μήνυμα. Το είσαι δίσιμο. Λίγο μήνυμα. Είμαι, ναι. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σου πω, η Ελένη. Είναι το κορίτσι του λαού. Τώρα αυτό δεν ξέρω εάν την βολεύει ακόμη να είναι ή θα πρέπει να καθίσει και να απολαύσει όλο αυτό το σχολείο που έκανε. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι δάσκαλος στο σχολείο, έχεις μια σφυρίχτρα και ξεκινάς από το να κάνεις γυμναστική στα παιδιά. Μετά τους βάζεις γεωγραφία, τους βάζεις ιστορία. Ιστορία έγινε. Τελείωσε. Ιστορία αυτό. Έτσι μάλιστα. Το βλέπω. Κατάλαβα απόλυτα τι εννοείς. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο πρόσωπο να δούμε μαζί. Δεν βλέπω εγώ, Ελεονόρα Μελέτη. Α, μ' αρέσει η Ελεονόρα. Και αυτό το στυλ που κάνει τώρα, μου αρέσει πολύ η Ελεονόρα. Θυμάμαι που την είχα ένα guest μια φορά σε ένα από τα show μου. Ήταν τόσο πειθαρχημένη, τόσο συνεργάσιμη. Είχε περπατήσει, είχε κάνει catwalk. Ναι, ναι, είχε κάνει. Και έτσι είχα κάνει μήτρες, λεγόταν τότε η επίδειξη. Και αλληγορικά πάντα. Ήταν οι μήτρες της εκκλησίας και οι μήτρες γενικότερα. Και των γυναικολόγων επίσης. Και είχε φορέσει ένα ρούχο που της είχαμε φτιάξει απίστευτο. Ήταν τόσο. Δηλαδή, νόμιζε ότι είναι. Ένα top model, ας πούμε, τόσο behaving, τόσο μπήκε στο ρόλο. Τώρα αυτή η εκπομπή που κάνει τη βρίσκω πολύ χαριτωμένη. Έχει τον Βάτρα που τον λατρεύω, τον Τσουρό επίσης, την Τρελοϊταλίδα. Είναι ωραία παρέα. Νομίζω ότι έχουν κάνει μια πολύ ωραία παρέα, ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Η Σμήνη Παπαβλασοπούλου, ναι. Μοντέλο, ήρθε στην. Όχι, ήταν στην Ελλάδα, μάλλον νομίζω, ναι, ναι. Η Σμήνη. Έχετε συνεργαστεί. Έχουμε συνεργαστεί βεβαίως στις επιδείξεις που έκανα παλαιότερα, όπως και με τον Καράβα, τα γόρι μου, το φοβερό. Φέτος, αυτό που είδα το λίγο που έχω δει και τον αναχαρασμό που κάνουν σε όλα τα κανάλια, η Σμήνη τελικά είναι ένα κορίτσι που χάνει μιλώντας, γιατί είναι ένα κόνσεπτ που μιλάνε σε αυτή. Πρέπει να σου πει ο διπλανός. Έχει μια υστέρο, μία που κάνει εκείνο, ένα στο άλλο. Και δεν έχει και περιθώρια λάθους για να το μάθεις, έτσι. Ακριβώς. Μένες κατευθείαν στα βαθιά. Ναι. Εν τω μεταξύ, η παραγωγή ψάχνει να βρει μία ίνδικα, γιατί αν δεν κλάψει ένα κορίτσι, αν δεν κάνει εκείνο, αν δεν σε πλακωθούν στο σπίτι και δεν κάνουν. Δυστυχώς, αυτό δεν λέγεται μόδα και με βρίσκει να κατακρίνω αυτό το κόνσεπτ όπως είναι. Μα γιατί στην Αμερική, η Τάρια Μπάνκς τη λέει You are fucking incredible, αλλά δεν τη βρίζει, τη λέει You are fucking incredible, αλλά τη έχει και 10 δουλειές πίσω. Γι' αυτό και η άλλη πηγαίνει. Δεν πάει χωρίς να έχει κάτι πίσω. Όλα τα παιδιά. Ό,τι και είναι αυτό, δυστυχώς, εγώ μετά καθιερώθηκα. Ναι. Μόνο δυστυχώς και μόνο να πάνε για να έχουν μια αναγνωριστημότητα. Ναι. Και αυτοί πιέζονται. Δηλαδή τώρα, εντάξει, δεν θα πω για το υπόλοιπο. Καταρχήν με τον Σκουλό τον αγαπώ γιατί είναι ένας πολύ καλός φωτογράφος. Εκεί δεν μου πάει. Ο Μπράτης είναι ένα παιδί που εύχομαι να έχει χρόνο να δουλεύει γιατί είναι πολύ ταλαντούχος αυτό που κάνει. Η Σμήνη θα μπορούσε να κάνει catwalk και να μην κάνει αυτό το πράγμα, να χαλάει ώρες ατελείωτες για εκεί. Τώρα η Ζενεβιέβα μαλώνει με τους στίχους και τις κάμερες. Τι να την κάνω κι αυτήν, αφού νομίζω ότι έτσι βγαίνει η θεματικότητα και που ίσως βγαίνει δυστυχώς ή ευτυχώς. Η Ζενεβιέβα άλλωστε δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό, έτσι. Ενώ τηλεοπτικά έγινε γνωστή μέσα από το GNTM. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω είναι και μητέρα και δεν έχει και πολύ χρόνο να βγει και έξω για να της πει ο κόσμος αυτό ή εκείνο. Βέβαια, είναι ένα πρότυπο ανθρώπου της τηλεόρασης που μπορεί να αρέσει το να κάνει έτσι και μάλλον μπορεί να γίνεται δύο αστεία και μετά να της είπανε πάμε, καλό είναι έτσι. Ναι, αυτό δεν έχει κάνει τίποτα με τη μόδα. Δεν έχει, δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι, δεν μπορώ να πάρω ένα παιδί που είναι εκεί από τη μόδα, να έχει μάθει τι, δηλαδή, η διδαχή που έχει είναι κάπως. Αυτό που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Το μόνο ίσως που παίρνει σίγουρα τελικά από τον Next Top Model, θα έλεγα εγώ, είναι ότι έχει φτιάξει ένα book από επαγγελματίες. Νομίζω ότι κατά τα άλλα δεν είναι τίποτα παραπάνω. Είναι πολύ σύντομο χρονικό. Book μπορεί να το πάρει από ένα φωτογράφο, λέω, δηλαδή και αλλιώτικα. Ναι, ενώ παλαιότερα κλείναμε ραντεβού. Τώρα εν τω μεταξύ είναι ένα παιδί το οποίο ήταν εκεί και έφυγε, που είναι και καλό. Πήγε τώρα στο Dancing with the Stars, για θα βάλει και εκείνη, δεν μπορεί να το βάλει. Α, το Network λες. Ναι, οπότε τι κάνει τώρα για το 7% που κάνει η εκπομπή αυτή, πού είναι τα δικά μας που κάναμε 50. Εγώ ήμουν πρώτα χορευτής και μετά ήμουνα στην επιτροπή. Γιατί ξέρεις, να μην ξεχνάμε τις σταθερές αξίες. Και είναι αξίες. Και κρίμα, γιατί είναι πολύ ωραίο το Dancing with the Stars. Είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ αλλά ξέρεις τώρα, εντάξει. Η Δίκη ίσως. Καγιά, ντυμένη εδώ, αχαλματίδιο του Όσκαρ, όπως είπε και η ίδια. Ναι, εμένα είναι, για μένα είναι υπέροχη. Μίλησα και προχθές. Κοίταξε, η Βίκη ήταν
acceptable σε αυτό που είχε κάνει. Δηλαδή, πες, την ενθέσαμε, την κάναμε, σαφώς και είναι μια καλή πρώτη ύλη. Σε αυτό το πράγμα τώρα, με ένα AutoQ το οποίο το ξέρω γιατί το θυμάμαι και εγώ που κάνανε και τότε η κουκλάρα που είχαμε εμείς τότε, η Δούκησα Νομικού, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι δουλειά της αυτή. Της είπε το κανάλι να κάνει αυτό κατά τη γνώμη μου, επειδή είναι ένα κορίτσι adapted και πολύ συνεργάσιμη, είπε το OK, δεν νομίζω ότι είναι η σωστή της θέση και αυτό το δείχνουν και τα νούμερά της. Έτσι ακριβώς. Ωστόσο, βέβαια, η αλήθεια. Τώρα για το είναι... ντύσιμο, θα μου επιτρέψεις να πω ναι. ότι σε αυτά τα πράγματα θέλω ένα άλλο στυλ ρούχου. Δηλαδή, άλλο κόσμο, άλλο ρούχο. Κοίταξε, εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τη μόδα. Θέλεις πιο γκράντε. Όχι, πιο γκράντε. Δηλαδή, το μήνυμα θέλει πολύ πιο μαγιά από το plural. Κατάλαβες. Ναι. Είναι αλλιώτικο. Σωστά. Είναι όπως δηλαδή, το θέλει άλλο body γυναίκες. Language. Δεν μιλάμε έτσι, δεν κάνουμε τα χέρια έτσι, δεν κοιτάζουμε έτσι, δεν κάνουμε την πόζα του ποδιού έτσι. Είναι μια ιστορία τεράστια που κι εγώ την έμαθα μέσα στα 50 χρόνια που έχω διανύσει. Και ωστόσο, η δική σου ιστορία και μέσα από τις εμπειρίες σου, θεωρώ ότι είμαι σίγουρη ότι έχεις διδάξει σίγουρα σε κάποια σχολή. Το θεωρώ αυτό. Διδάσκω σε δύο σχολές τώρα. Ακόμα? Έχω την ΕΚΑΛΠΑ και την ΠΑΝΣΙΚ. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Ναι, δεν το... Μα τι συζητάμε στο καφέ πια. Εννοείται και έχω απίστευτα παιδιά. Δηλαδή, και πιστεύω ότι σε κοιτάρα στα μάτια. Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται με τα παιδιά. Έρχονται λοιπόν 2-3 παιδιά τώρα, όταν άρχισε η σχολική περίοδο φέτος και μου λένε. Θα δεις 2-3 παιδιά που είναι πολύ προχωρημένα. Έρχονται λοιπόν βαμμένο μαλλί, βαμμένα νύχια, πράγματα κακό. Λέω, OK, έχουμε υπέροχο υλικό. Μόλις αρχίζω λοιπόν να μιλάω, αλλά πολύ ήπια, πολύ όμορφα, αλλά και από την άλλη μεριά πρέπει να τους πεις ότι αυτό και αυτό θα συμβεί στη χρονική περίοδο. Τα βλέπεις και κολλώνουν λίγο. Τα σταματάω, λέω, ελάτε εδώ. Πάω στην κυρία Μιχαηλίδου, του λέω, ακούστε, πρέπει, γιατί είναι και human resources οι οποίοι πρέπει να τα δούνε, πώς να τους φέρεστε σωστά, να μην τρομάξουν. Λέει, κύριε Γαβαλά, είστε ένας κολοσσός, εδώ εμείς και κομπλάρουμε. Τώρα τα παιδιά λέω, και κομπλάρετε για ποιον λόγο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ μεθαύριο θα σας φέρω έναν καθηγητή που. Είναι ξένος φίλος μου από Αμερικάνικη σχολή ή από Εγγλέζικη και όπως το έχω προγραμματίσει και έρχονται ξένοι, επώνυμοι. Δηλαδή μπορεί να έρθουν από τους Discworld, Dean και Dan. Να έρθουν από το Μοσκίνο, Jeremy Scott. Γιατί αυτοί είναι οι φίλοι μου, με αυτούς έχω μεγαλώσει. Θα έρθουν για σένα και είναι τυχαίο ναι, είναι δίπλα σου. Ναι, βεβαίως. Και έχουν έρθει και στο παρελθόν και άλλοι επώνυμοι. Και μετά από λίγο τα παιδιά αρχίζουν και μου γράφουν. Έκανα αυτό, τι λέτε. Ώσπου να εξοικειωθούμε στο να με βλέπουν face to face, περνάει λίγος χρόνος. Αυτό θα το θεωρήσω ότι λέγεται σεβασμός. Δεν ναι. θέλω να το θεωρήσω φόβο. Όχι, γιατί σεβασμός δεν μου αρέσει. Είναι σεβασμός. Ναι, σεβασμός είναι 100%. Ναι. Άλλωστε είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι τόσο οικείος. Δηλαδή, εγώ επειδή σε βλέπω προς το κορονάκι και όταν πατάς και γυρνάνε όλοι. Γιατί να μην είμαι. Είναι ο δήμαρχος, παιδιά. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι ο δήμαρχος της πόλης. Μα γιατί να μην είμαι. Δεν αισθάνομαι κάτι. Μα ποτέ δεν έδειξε το αντίθετο. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε με τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Να πάμε να δούμε ποια κοπέλα ακολουθεί, διότι και εγώ δεν ήξερα τη σειρά. Η Ιωάννα Μαλέσκου. Ναι. Η Ιωάννα Μαλέσκου την έχει βρει την ταυτότητά της στιλιστικά, θεωρείς? Όχι, την έχασε και πώς θα πάει στο επόμενο τεστ. Χωρίς ταυτότητα δεν την αναγνωρίζουν, γιατί ακόμη δεν είναι τόσο πολύ γνωστή. Κοίταξε, η Ιωάννα Μαλέσκου είναι ένα κορίτσι που θεωρώ ότι, στο είπα και εκείνη όταν είχαμε πάει στην εκπομπή, γιατί κρίναμε τους άλλους και λέω: δεν είσαι σαν τη Μαλέσκου που τα λέει όλα πολύ ωραία, με αρχαία ελληνικά, φανταστικά, σε μετάφραση με σημερινή. Η Ιωάννα θέλει να. Είναι αυτή που θέλει να ξεχωρίσει από κάποιες άλλες που μπορεί να είναι λίγο φλούφλες και λίγο light. Ναι. Όμως η τηλεόραση, δυστυχώς, ένα τέτοιο κομμάτι γυναίκας το θέλει πιο προσιτό. Αυτή όμως δεν μπορεί να τα αλλάξει, γιατί έχει μια ροή λόγου η οποία έχει πολλούς κωδικούς στο μυαλό της. Πρέπει να τους βγάλει να τους πει. Βιάζεται πολλές φορές να το πει όλο, γιατί μπορεί τα αυτή να τη λέει τηλεόραση. Και εκείνη κάνει. Και αυτό. Ναι. Είναι δηλαδή ένα rewind διαρκές και ένα μπλέξιμο του tape, το οποίο όμως στο τέλος λέει αυτά. Ξέρεις τι, εγώ χωρίς να θέλω να πάρω θέση τόσο σε αυτό, αλλά επειδή ήμουν σπίτι και έβλεπα τηλεόραση πέρυσι, γιατί δεν δούλευα, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση αυτό που λες. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό, γιατί είπα μια κοπέλα πάρα πολύ όμορφη, πολύ εντυπωσιακή, πολύ χαριτωμένη. Είχα δει αποσπάσματα από την παλαιότερη της εκπομπής στο Creative ναι, στο που ήταν TV, σούπερ. Άλλη. Γιατί δεν βλέπεις τη Βίκυ Καλιά πώς ήταν στο GMTN ναι, ναι, ναι. και πώς ήταν είναι τέλεια, τώρα. Ήταν τέλεια, τέλεια. Και δεν κατάλαβα γιατί και εγώ αυτό. Δεν είδα ότι είναι κατεστημένο τόσο. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Αλλά ήταν αυτό το... Ξέρεις... Ναι. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς λόγο. Για... Δεν ξέρω. Θα σου πω γιατί. Ποιος φταίει. Θα σου πω εγώ τι φταίει. Ναι. Ένα από τα πράγματα. Τι φταίει. Είναι ότι όλοι περίμεναν και τις είχαν ενθέσει ότι είναι η καινούργια ή η φρέσκια ή οτιδήποτε με νεγάκι.
Ωστόσο, βέβαια, καμιά φορά με κλειστά μάτια είναι σαν να ακούς τη Μενεγάκη. Ναι. Δεν ξέρω αν ιδέα μου μόνο. Είναι. Και ούτε σημαίνει ότι την αντιγράφει, μπορεί απλά να μοιάζουν οι φωνές τους. Κοίταξε να σου πω και κάτι. Μία κοπέλα που έχει κάνει σε ένα επαρχιακό κανάλι που είναι χαριτωμένη, που όλοι τη λένε wow και είναι, γιατί αυτή είναι όμορφη, πραγματικά. Ναι. Ωραίο σώμα, ωραίο λαιμό. Είναι ωραία. Δηλαδή, γιατί να με τη λένε ότι είσαι σαν τη Μενεγάκη και πιο φρέσκια, αφού είναι έτσι. Εκείνη όμως τι έγινε. Σου λέει, το υποσυνείδητο λέει, όχι τώρα τι πρέπει να κάνω. Ναι. Πρέπει να μην είμαι Μενεγάκη, ωστόσο να αρέσω και αυτή είναι να κάνω και να το άλλο. Ναι. Και όλο αυτό το έχει σε μια live εκπομπή. Ναι, άρα πρέπει να συγκυκλώνει. Δηλαδή πάλι καλά που είναι καλά. Γιατί είναι και δύσκολο Και τώρα ξέρει όταν τη λένε, α πούμε, άκουγα και σε μια συνέντευξη τη λένε για τα νούμερα τι έχετε να πείτε που λένε ότι πέφτουν και ότι θα σα κόψει την εκπομπή. Το... Λέω καλά, τόσο ηλίθια πράγματα υπάρχουν γύρω μα. Αυτό θέλουν να ρωτήσουν αυτή την κοπέλα. Δηλαδή, τι έκανε. Μιλάει πρόστιχα, όχι. Τίποτα κάνει δεν κακό κάνει. Ρεπορτάζ, όχι. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι, όχι ότι χωρίς να είμαι τηλεκριτικός, ότι η Ιωάννα πρέπει να χαλαρώσει. Ναι. Σου ξαναλέω, το λέω στη τηλεθεάτρια γιατί την είδα και είναι. Τι να πω, αυτό που λες και εσύ που ήταν στο Crete TV. Η Ιωάννα τι έχει αγάπη, ποια είναι η πρώτη ύλη. Τώρα θέλει να κάνουμε άλλη σκαλέτα για την Ιωάννα, ας την κάνουμε. Όχι, εντάξει, δεν κάνουμε. Η Ιωάννα ξεκινάει το πρωί και λέει γεια σας. Είναι στο. Βάφεται και δείχνει τέτοια, πώς τα λένε, στιγμιότυπα από τότε που βάφεται. Γιατί και άβαυτη είναι μια χαρακούκλα. Όπως και εσύ επίσης είσαι. Έτσι, τρομερή. Σαν κοριτσάκι είσαι. Λοιπόν, αφού εγώ νόμιζα. Όταν σε είδα πρώτη φορά με το μωρό σου, νόμιζα ότι σου είναι η νταντά του μωρού. Δεν σε κατάλαβα. Ναι, παιδιά, αυτό είναι τόσο όμορφη και τόσο φρέσκια. Λοιπόν, κράτα τον νταντά του μωρού, θα μας χρησιμεύσει στο μέλλον. Μετά θα την έβλεπα να κάνει γυμναστική. Κορμάρα έχει, να βγει έξω, να τις ρουμπώσει. Και να πει τώρα τι λέτε, μόνο μπαλκόνι, μόνο τέτοιο, θα σας δείξω ολόκληρο. Με ένα κολλάνε και να κάνει γυμναστικές. Να σου πω εγώ από πότε κάνουνε ζήτη ατέντη. Ναι. Κατάλαβα εσύ. Κατάλαβα. Εντάξει, αυτά είναι θέματα του καναλιού. Στο Sky δεν είναι. Ναι, δίπλα μας. Να σκάει και να μην μιλάει. Λάκι μου. Γιατί να κρατήσω την ταντά για το μέλλον. Γιατί να κρατήσω. Για να βγαίνουμε καλέ τώρα. Α, μπράβο! Τώρα βγαίνουμε, συγγνώμη. Τελείωσε πια. Κάναμε παιδιά, αυτά τέτοια τελείωσε. Πέθανε και του γάμου, έκανε το τέλειο. Δηλαδή, μόνο να πηγαίνουμε ζάπια και τέτοια επειδή είχε το τέτοιο. Πολύ ζάπιο, πολύ κορονοϊό, πολύ περπάτημα. Εμείς, ξέρετε, αγαπητοί τηλεθεατές, ήμασταν ζάπι, ζάπιν και ζάπιο. Ναι, ζάπι και ζάπιο. Λάκι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ να έχετε καλή πορεία. Λάκι Γαβαλά, Λόντι. Έχετε ωραία παρέα εδώ, τα παιδιά είναι φοβερά. Είναι υπέροχη. Υπέροχο είναι και το βιβλίο σου και υπέροχη και η γραμματοσυρά γιατί εμένα παίζει πάντα ρόλο, να ξέρει. Είναι εύκολο διάβαστο. Ναι, και εμένα. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή ανάγνωση. Να είστε καλά, να είστε καλά, Λάκι.